ισότητα των δύο φύλων, ίση μεταχείριση, ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες και ούτω καθεξής. Έννοιες χιλιοϋπομένες που πραγματικά δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Και ξέρετε γιατί? Διότι τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, ως κυβερνητικά κόμματα, ως κόμματα που κυβέρνησαν, έχουν απαξιώσει στην κυριολεξία της ζωής των γυναικών και μάλιστα στο όνομα της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών. Εφαρμόζεται κατά γράμμα τη στρατηγική της ισότητας φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020-2025, την οποία ασπάζεστε, την υλοποιείτε και οι δύο, που στην ουσία σημαίνει ελάχιστα δικαιώματα και ευκαιρίες. Από αυτή την άποψη είναι πραγματικά πρόκληση η σημερινή συζήτηση στη Βουλή για τη δίθεν απαξίωση της πολιτικής ισότητας των φύλων από τη σημερινή κυβέρνηση. Μήπως ενισχύσατε ποτέ χρηματοδοτικά τις κοινωνικές δομές, παιδικούς βρεφικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ? Μήπως φτιάξατε περισσότερες τέτοιες δομές για να καλυφθούν οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας? Όχι βέβαια, ποτέ. Αντίθετα, εισάγατε τα βάουτσερ, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αποδυναμώνοντας, και το συνεχίζει φυσικά και η Νέα Δημοκρατία, αποδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό τις δημόσιες δημοτικές δομές, ενισχύοντας τις ιδιωτικές που έχουν πάρει κεφάλι ήδη. Όσο δε για τους ξενώνες των κακοποιημένων γυναικών, είναι στην κυριολεξία στον αέρα. Στην κυριολεξία είναι στον αέρα με εργαζόμενους υπό προθεσμία. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ με την επερώτησή του θέτει το ζήτημα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εφαρμόζει πιστά αυτή τη στρατηγική. Επιχειρεί τεχνιέντος να κρύψει τη συνολική στρατηγική του ταύτιση με τη Νέα Δημοκρατία στην υπηρέτηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και της ανεμπόδισης της κερδοφορίας τους, τη διοχέτευση πακτολούδης εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιακή τεχνολογία, πράγμα που προϋποθέτει ένα νέο σούπερ ευρωμνημόνιο, ρίχνοντας ξανά τα βάρη στους λαούς. Αξιοποιεί ένα σημαντικό, επίκαιρο και ευαίσθητο ομολογουμένο ζήτημα, αυτό της ισότητας των δύο φύλων, όπως την ονομάζεται βέβαια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν συμφωνούμε με τον τίτλο, διότι έχει βιαστεί στην κυριολεξία αυτή η έννοια της ισότητας των φύλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις. Εμείς μιλάμε για την ισοτιμία της γυναίκας, δηλαδή την κοινωνική ισότητα των ανθρώπων με κοινωνικά δικαιώματα, δηλαδή την ίδια αξία. Και το κάνετε αυτό για να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις από την πρόσφατη ψήφιση των μισών άρθρων του αντεργατικού νομοσχεδίου. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εσάς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Προβάλλετε τις διαφορές στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων με τη Νέα Δημοκρατία και εμφανίζεστε ως πιο ευαίσθητοι και ικανότεροι διαχειριστές της στρατηγικής της ισότητας φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020-2025. Και μάλιστα παραθέτετε επιχειρήματα, φρασεολογία, αλλά και μια τέτοια μεθοδολογία αντικυβερνητική που να υπηρετεί την επιδίωξη επαναφοράς σας στην κυβερνητική εξουσία, επιδιώκοντας να κοροϊδέψετε και να εγκλωβίσετε εργατικές λαϊκές δυνάμεις στην δική σας διαχειριστική πολιτική. Να θυμηθούμε μονάχα ότι στο όνομα της ισότητας στον φύλο καταργήθηκαν μια σειρά από θετικά μέτρα, όπως είναι η απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας σε κλάδους της βιομηχανίας, η πενταετής διαφορά που υπήρχε στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, πρόσφατο επεισόδιο του νέου κύκλου επίθεσης και απαξίωσης των αναγκών των γυναικών είναι το αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που μετατρέπει τη μητρότητα σε μερική απασχόληση με τα δεκάωρα, τα κανόνιστα, τα κυλιόμενα ωράρια, τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, τη δουλειά της Κυριακής, που όχι απλώς δεν διευκολύνεται η εργαζόμενη γυναίκα, αλλά αυξάνεται ο βαθμός εκμετάλλευσής του. Γενικεύονται νέες εξελιγμένες μορφές εκμετάλλευσης, όπως είναι η τηλεργασία.
Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα που είναι copy-paste από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμφιλιώνουν, όπως λέτε, αλλά στην πραγματικότητα σμπαραλιάζουν την επαγγελματική, οικογενειακή, κοινωνική ζωή των γυναικών, όπως και των ανδρών. Σπάει κάθε κανονικότητα, κάθε διάκριση ανάμεσα στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο. Αυτή λοιπόν η αθλειότητα που μονιμοποιεί την εργασιακή ζούγκλα, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και την νεολαία, δεν εξοραίζεται. Όσες προσπάθειες και να κάνετε, όσο και αν παραπλανήσετε αυτό τον εργατικό λαϊκό κόσμο που έχει γεμίσει με οργή και αγανάκτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποτελεί η περιβόητη Διεθνή Σύμβαση 190 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας που ψηφίσατε μαζί. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Κίνημα Αλλαγής, ΣΥΡΙΖΑ Κίνημα Αλλαγής. Και λέτε μάλιστα ότι σκοπός είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο σέβεται και προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Αναρωτιόμαστε τώρα, οι επιχειρήσεις που θα βραβεύονται με το σήμα ισότητας, όπως προβλέπετε από το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και ενέταξε στο τερατούργημά της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα εφαρμόζουν τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Την εργασία με τον μπλοκάκι, την κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Πώς εξασφαλίζεται έναν κόσμο χωρίς βία και παρενόχληση στο χώρο δουλειάς όταν γενικεύεται για τις εργαζόμενες γυναίκες το ξεχύλωμα του εργάσιμου χρόνου. Βία δεν είναι ο εκβιασμός της μητέρας τηλεργαζόμενης που δουλεύει με σπαστό ωράριο και μάλιστα η ζωή και τα ωράρια λάστιχο να βαπτίζονται καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας της εργαζόμενης. Βία δεν είναι η απόλυση εγγύων που είναι με συμβάσεις λίγων μηνών. Αυτές που προστατεύονται όταν η κανονικότητά σας έχει καταδικάσει αυτές τις νέες εργαζόμενες μητέρες στη δουλειά με συμβάσεις. Εδώ αρνείστε να καταργήσετε την άθλια διάταξη που αποκλείει από το επίδομα άδεια στοκετού λοχίας μητρότητας όσες εργαζόμενες δεν έχουν συγκεντρώσει 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια. Βία δεν είναι να εξαναγκάζεται η εργαζόμενη ακόμα και 20 μέρες μετά τον τοκετό να παρακολουθεί διαδικτυακά σεμινάρια επιμόρφωσης, κάνοντας λάστιχο μέχρι και την άδεια τοκετού λοχίας μητρότητας. Αλλά και στις περιπτώσεις των απαράδεκτων περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στους χώρους δουλειάς. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι εμπόδια συναντά μια εργαζόμενη για να φτάσει στην καταγγελία. Διότι μια εργαζόμενη έχει να αντιμετωπίσει πολλούς κοπέλους μέχρι την τελεσίδικη καταδίκη του δράστη. Από την αστυνομική αυθαιρεσία μέχρι τις μακροχρόνιες νομικές διαδικασίες που τις αποθαρρύνουν να καταγγείλουν σε νομικό επίπεδο το περιστατικό. Για παράδειγμα, η ξενοδοχοϋπάλληλος, η σερβιτόρα είναι εκτεθειμένη στην εργοδοτική τρομοκρατία, στους εκβιασμούς των ξενοδόχων και των πολυτελών εστιατορίων που με κριτήριο τα κέρδη της επιχείρησης παρεμβαίνουν χυδαία ακόμα και στο ντύσιμο των εργαζόμενων γυναικών για την προσέλκυση πελατείας. Τέτοια περιστατικά δεν αναπτύσσονται σε κάποιο έτσι κοινωνικό κενό, κυρία Υπουργέ, αλλά στο έδαφος της εμπορευματοποίησης της σεξουαλικότητας που η σύψη της αγκαλιάζει και το λεγόμενο τουριστικό προϊόν. Με κάθε τρόπο και μέσα από αυτές τις διαδικασίες επιδιώκεται να αθωώσετε την εργοδοτική βία και τους εκβιασμούς, τον οικονομικό και κοινωνικό καταναγκασμό. Το ΚΚΕ έχει πρωτοστατήσει στους αγώνες για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην οικογένεια, στην κοινωνική ζωή, με σύγχρονα δικαιώματα, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις του εργατικού λαϊκού ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος. Και έχει γράψει κυριολεκτικά ιστορία στην ανάδειξη γυναικών στα όργανα του κόμματός μας, στα διοικητικά συμβούλια των εργατικών σωματείων, των άλλων μαζικών φορέων, ώστε να δυναμώσει η αγωνιστική διεκδίκηση με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και τα συμφέροντά τους. Η ποσόστοση με βάση το φύλο, στα ψηφοδέλτια, στα όργανα διοίκησης, στον αθλητισμό, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος μιας εργαζόμενης, μιας άνεργης γυναίκας. Γιατί αυτή εξακολουθεί να βιώνει μια ζωή χωρίς δικαιώματα, χωρίς ελεύθερο χρόνο. Στην κυβέρνηση, στην Ευρωβουλή, στη Βουλή εδώ, στις περιφερειακές και δημοτικές διοικήσεις έχουν διακριθεί για τα αντιλαϊκά τους έργα γυναίκες. Έτσι δεν είναι όλες οι γυναίκες το ίδιο, έτσι δεν είναι.
άλλες διακρίνονται για την αντιλαϊκότητά τους, για το αντιλαϊκό τους έργο και άλλες όχι. Επομένως, αυτό που έχει σημασία είναι ποια πολιτική υπηρετούν, ποιανού συμφέροντα εξυπηρετούν οι γυναίκες στα κέντρα λήψη αποφάσεων, τις ανάγκες των γυναικών του καθημερινού μόχθου ή τα συμφέροντα των επιχειρηματικών κολοσσών. Τις τελευταίες μέρες έχουν κυριαρχήσει στη δημοσιότητα αποτρόπαιες εγκληματικές πράξεις σε βάρος γυναικών, με αφορμή τη δολοφονία της 20χρονης στα Αγγλικά νερά από το σύζυγό της, που δικαίως έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση, μονοπόλησαν τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές. Στην αργή συνοδεύτηκαν με γερές δόσεις ρατσισμού για τη συμμορία κακοποιών από την Ανατολική Ευρώπη. Ενώ στη συνέχεια και μετά την ομολογία του 32χρονου πιλότου έδωσαν τη σκυτάλη σε διαρροές καταθέσεων της δικογραφίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε επιλεκτικά αποσπάσματα από το ημερολόγιο της νεαρής μητέρας, με λεπτομέρειες, ερμηνείες και προεκτάσεις που θίγουν την προσωπικότητά της και αφορούν την προσωπική τους ζωή. Όλα δηλαδή υποταγμένα στο ρεπορτάζ, στο όνομα του ρεπορτάζ και της τηλεθέασης. Ωστόσο, τα φώτα σε αυτές τις πολύχρωτες υποθέσεις πρέπει να στραφούν σε όλους εκείνους τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που δημιουργούν τους δράστες τέρατα και αφήνουν τις γυναίκες εκτεθειμένες σε κάθε είδους κίνδυνο. Η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες γυναίκες σήμερα, εκτεθειμένες στην ανασφάλεια και στην πολύμορφη βία, επιβεβαιώνει ότι η αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου από μόνη της δεν αποτρέπει τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Δεν αντιμετωπίζονται μόνο με την αναγκαία ενημέρωση και αποφασιστική καταδίκη των περιστατικών που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών. Γι' αυτό και επιμένουμε στην πάλι ενάντια στις παλιές και σύγχρονες αντιδραστικές κοινωνικές προκαταλήψεις, ενάντια στις κοινωνικές αντιλήψεις για τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων που αναπαράγονται σε αυτό το βούρκο της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, θεωρώντας ότι η ουσιαστική ισότητα προϋποθέτει την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών των γυναικών σε κάθε πλευρά της ζωής τους. Σε αυτή τη βάση, σύγχρονο και προοδευτικό για το ΚΚΕ είναι η κατοχήρωση του δικαιώματος για μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους. Σταθερό ημερήσιο χρόνο 7ωρο, 35ωρο, πενθήμερο και για τα δύο φύλλα. Αύξηση μισθών και συντάξεων και ίση αμοιβή για ίση δουλειά. Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Επαναφορά της πενταετούς μειωμένης υπέρ των γυναικών διαφοράς των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης. Συνθήκες υγείας και ασφάλειας με γιατρούς εργασίας. Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ολόπλευρη προστασία της μητρότητας από το κράτος. Δημιουργική αξιοποίηση του μη εργάσιμου χρόνου. Η τεχνολογία και η επιστήμη σήμερα προφανώς δίνει την δυνατότητα για να εξασφαλιστούν όλα αυτά. Σκοντάφτη στις πολιτικές σας και σε ένα σύστημα βαρβαρότητα σαπίλας και που όποτε ανοίγει αυτό το καπάκι βγάζει αυτή τη δυσοσμία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.